περί ευσκημοσύνης του Ιπποκράτους. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης. Ξαναπιάσε λοιπόν καθένα από όσα μνημονεύτηκαν πρωτύτερα και φέρε μαζί-μαζί τη σοφία και την ιατρική. Την ιατρική και τη σοφία. Ο γιατρός που είναι εραστής της σοφίας είναι ίσως με Θεό. Τη σοφία και την ιατρική δεν τη χωρίζει καμία μεγάλη απόσταση. Στην πραγματικότητα, όλες οι ιδιότητες που σχετίζονται με τη σοφία υπάρχουν και στην ιατρική. Η αφυλαργυρία, η μετριοφροσύνη, η ερυθρίαση, η σεμνή περιβολή, η εμβρήθεια, η κρίση, η ηρεμία, η ετοιμότητα στις απαντήσεις, η καθαριότητα, το αποφθεγματικό ύφος, η γνώση των χρήσιμων και απαραίτητων για τη ζωή πραγμάτων, η διάθεση καθαριστικών μέσων, η απαλλαγή από τη δυσιδαιμονία, η θεϊκή υπεροχή. Με τις ιδιότητες τους αυτές έρχονται σε αντίθεση προς την ακολασία, προς την ευτέλεια και τη μετριότητα, προς την απληστία, προς τον ασυγκράτητο πόθο, την αρπακτικότητα, την αδιαντροπιά. Αφού λοιπόν έτσι έχουν όλα όσα είπα πρωτύτερα, ο γιατρός πρέπει να έχει και να παρουσιάζει κατά την άσκηση του επαγγέλματός του μία λεπτότητα τρόπων και μία χάρη, γιατί η τραχύτητα είναι αντιπαθητική και στους υγιείς και στους αρρώστους. Ο γιατρός πρέπει να προσέχει όσο μπορεί περισσότερο τον εαυτό του και να μην αφήνει να φαίνονται πολλά μέρη του σώματός του, ούτε να πιάνει μακριές κουβέντες με τους άσχετους, αλλά να τους λέει μόνο όσα είναι απολύτως απαραίτητα. Να μην κάνει τίποτε από αυτά με τρόπο που να δίδει την αίσθηση του περιτού ή της επίδειξης. Όλα αυτά να τα έχεις σκεφτεί πολύ καλά, ώστε να τα έχεις από πριν έτοιμα για χρήση, μόλις υπάρξει ανάγκη. Αλλιώς θα υπάρχει πάντοτε κατά τη στιγμή της ανάγκης κάποια αμηχανία και έλλειψη. Τα ακόλουθα πρέπει να ασκούνται στην ιατρική με κάθε προσοχή και περίσκεψη. Η ψηλάφιση, η επάλυψη, η πλύση με κομψές και όμορφες κινήσεις των χεριών, τα ξαντά, τα καταπλάσματα, η επίδεσμη, η μελέτη των περιβαλλοντικών συνθήκων, τα φάρμακα εν σχέση με τα τραύματα και τα προβλήματα που παρουσιάζονται στα μάτια. Και όλα αυτά καταταγμένα κατά είδη, ώστε να μπορείς να έχεις πρόχειρα, ετοιμασμένα από πριν, τα εργαλεία σου, τα μηχανικά σου μέσα, τα μαχαίρια σου και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί η έλλειψη αυτών των πραγμάτων οδηγεί σε αμηχανία και σε βλάβες. Φρόντισε μάλιστα να έχεις και μια δεύτερη, απλούστερη εργαλειοθήκη, τέτοια που να μπορείς να την κουβαλάς με τα χέρια σου σε περίπτωση ταξιδιού. Η πιο βολική είναι αυτή που έχει μεθοδικά καταταγμένα όλα τα χρειαζόμενα, γιατί δεν είναι βέβαια δυνατόν ο γιατρός να αντιμετωπίζει όλες τις καταστάσεις. Κράτα καλά στη μνήμη σου τα φάρμακα και τις ιδιότητές τους, τα απλά και τα σύνθετα. Μήπως στο μυαλό μας δεν υπάρχουν και όλα τα σχετικά με τη θεραπεία των ασθενειών. Κράτα στη μνήμη σου τα είδη τους, την ποσότητα και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στην κάθε επιμέρους περίπτωση. Αυτό είναι στην ιατρική το παν, η αρχή, η μέση και το τέλος. Από πριν πρέπει να έχεις ετοιμασμένα και τα διάφορα είδη μαλακτικών φαρμάκων, καταταγμένα μάλιστα ανάλογα με τη χρήση του καθενός. Έχει επίσης έτοιμα κατά τις συνταγές και δυνατά ροφήματα, το κάθε είδος για την ανάλογη χρήση. Πρέπει επίσης να έχεις έτοιμα από πριν και τα καθαρτικά φάρμακα, μαζεμένα από τους κατάλληλους τόπους, παρασκευασμένα με το σωστό τρόπο, κατά είδη και μεγέθη. Άλλα σχεδιασμένα για να κρατήσουν πολύ καιρό, άλλα φρέσκα για να χρησιμοποιηθούν στην κατάλληλη στιγμή και άλλα ανάλογα. Όταν επισκέπτεσαι τον ασθενή με όλα αυτά σωστά προετοιμασμένα, ώστε να μην βρεθεί σε αμηχανία και έχοντας τα πάντα τακτοποιημένα για ό,τι θα χρειαστεί να γίνει, να ξέρεις τι πρέπει να κάνεις πριν ακόμη μπεις μέσα. Γιατί σε πολλές περιπτώσεις αυτό που χρειάζεται δεν είναι η σκέψη, αλλά η πρακτική βοήθεια. Πρέπει λοιπόν με τη βοήθεια της εμπειρίας σου να προβλέπεις την έκβαση της αρρώστιας. Αυτό σου εξασφαλίζει καλό όνομα και πάντως μαθαίνεται εύκολα.
μπαίνοντας στο δωμάτιο του αρρώστου, μην ξεχάσεις με ποιον τρόπο θα καθίσεις. Έχει επίσης στο νου σου τη μετρημένη συμπεριφορά, το ντύσιμο, το σοβαρό ύφος, τη βραχυλογία, την ηρεμία, τη συμπεριφορά δίπλα στο κρεβάτι του αρρώστου, τη φροντίδα, τις απαντήσεις στις παρατηρήσεις του αρρώστου, την αυτοσυγκράτηση στη φασαρία, τον τρόπο επίπληξης για τους θορύβους, την προθυμία για τις ιατρικές περιποίησεις. Μαζί με όλα αυτά, φρόντισε και την πρώτη σου προετοιμασία. Διαφορετικά, μην παραλείψεις κατά τα άλλα τίποτε από όσα υποδεικνύονται για την πρόθυμη εξυπηρέτηση των ασθενών. Οι επισκέψεις σου να είναι συχνές. Στις εξετάσεις σου να είσαι ιδιαίτερα προσεκτικός. Και η προσπάθειά σου να είναι να ξεπερνάς τις παγίδες που σου στείνουν οι αρρώστιες κατά τις μεταβολές τους. Έτσι, θα αντιλαμβάνεσαι την περίπτωση πιο εύκολα και συγχρόνως θα αισθάνεσαι μεγαλύτερη άνεση. Γιατί η αστάθεια είναι το χαρακτηριστικό των χυμών και γι' αυτό μεταβάλλονται εύκολα από τη φύση και από τις τυχαίες περιστάσεις. Οι παραλήψεις που γίνονται κατά την κατάλληλη για τη βοήθεια στιγμή κάνουν να πάρει γρήγορο ξεκίνημα η αρρώστια και σκοτώνουν τον άρρωστο αφού δεν είχε καμία βοήθεια. Όταν πολλά μαζί δημιουργούν μία κατάσταση, το πράγμα είναι πια δύσκολο. Αντίθετα, οι συνέπειες ενός φαινομένου που εμφανίζεται μόνο του είναι πιο ευμεταχείριστες και αντιμετωπίζονται πιο εύκολα με την πείρα. Πρέπει επίσης να στρέφεις την προσοχή σου στα σφάλματα των αρρώστων, που συχνά τους κάνουν να λένε ψέματα εν σχέση με το αν πήραν τις τροφές που ορίστηκαν για αυτούς. Μη παίρνοντας τα δυσάρεστα ποτά ή τα καθαρτικά τους, ή μη εκτελώντας τις θεραπευτικές οδηγίες, πεθαίνουν και, αντί να ομολογήσουν αυτό που έκαναν, επιρρύπτουν την ευθύνη στον γιατρό. Πρέπει επίσης να σε απασχολεί και η κατάκληση του αρρώστου, αφενός εν σχέση με την εποχή του έτους και αφετέρου εν σχέση με το είδος της αρρώστιας. Για άλλους, οι καλά αεριζόμενοι χώροι, για άλλους οι σκεπασμένοι και οι υπόγειοι χώροι. Πρέπει να αποφεύγεις και να απομακρύνεις τον άρρωστο από τους θορύβους και τις μυρουδιές, ιδίως από τη μυρουδιά του κρασιού, που είναι και η χειρότερη. Και όλα αυτά να τα κάνεις με ηρεμία και κοσμιότητα. Τα περισσότερα να τα κρατάς κρυφά από τον άρρωστο όσο τον φροντίζεις. Τις εντολές που είναι ανάγκη να του δίνεις, να του τις δίνεις καλοδιάθετα και ήρεμα, τραβώντας την προσοχή του από τα διάφορα προσωπικά του προβλήματα. Τη μία επιπλήττοντάς τον έντονα και με αυστηρότητα και την άλλη παρηγορώντας τον καλοσυνάτα και με φιλική φροντίδα, δίχως να του αποκαλύπτεις τίποτε από αυτά που θα του συμβούν ή του συμβαίνουν. Γιατί πολλοί ακριβώς γι' αυτόν τον λόγο παρουσίασαν επιδείνωση της κατάστασής τους. Λόγω δηλαδή της πρόρησης που είπαμε αυτών που του συμβαίνουν ή πρόκειται να του συμβούν. Κάποιος από τους μαθητές σου ας μένει να επιβλέπει ώστε οι οδηγίες σου να εκτελούνται πρόθυμα και οι εντολές σου να πιάνουν τόπο. Από όλους τους μαθητές σου να διαλέγεις εκείνους που έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο χώρο της ιατρικής τέχνης και μπορούν να προσθέτουν κάτι χρήσιμο συμβάλλοντας με ασφάλεια στη θεραπεία. Και για έναν άλλο όμως λόγο. Για να μην σου μένουν άγνωστα όσα συμβαίνουν κατά το ενδιάμεσο των επισκέψεών σου. Μην αναθέτεις ποτέ τίποτε σε άτομο ανίδεο. Αλλιώς, για ό,τι κακό συμβεί, ο ψόγος θα περάσει σίγουρα σε εσένα. Μην αμφιβάλλεις ποτέ. Ό,τι έχει ετοιμαστεί σωστά θα επιτύχει. Δεν θα σου προσάψει κανένα ψόγο. Και όταν επιτύχει θα σου εξασφαλίσει δόξα και τιμή. Περί ευσκημοσύνης του Ιπποκράτους. Εκφωνητής Γιώργος Πιτροπογιαννάκης.